Monahismul din această zonă a apărut cu un secol mai devreme decât cel din Muntele Athos. Este caracteristic că, în epoca în care a trăit Agios Grigorius, toată partea aceasta a pierion, από εδώ μέχρι τα Σέρβια, δηλαδή σε μια αρκετά μεγάλη απόσταση, που είναι μια άλλη αρχαία επισκοπή της Αρχιεπισκοπής Θεσσαλονίκης, η Επισκοπή των Σερβίων, είχε ησυχαστικό βίωμα, ησυχαστικό φρόνημα και μάλιστα κάποιοι από αυτούς τους πατέρες, όπως ο Ιάκωβος, μαθητής επίσης του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτη, έγινε επίσκοπος των Σερβίων. Να πούμε καταρχάς ότι εδώ η περιοχή προφανώς δεν είχε την γεωμορφολογία που έχει σήμερα. Η περιοχή μας μαστίζεται, θα έλεγα, από κατολιστήσεις και το φράγμα του Αλιάκμονος και γενικώς ο ποταμός Αλιάκμονος που βλέπουμε μπροστά μας είναι ένα πολύ ορμητικό ποτάμι και αλλάζει την κήτη του και άλλαζε και την μορφολογία της περιοχής. Ce l-a determinat pe Sfântul Grigorie să renunțe la confortul lumii și să aleagă recluziunea într-o peșteră? Πώς ζούσε ο Γρηγόριος? Αυτό είναι το ερώτημα που και σήμερα μας κάνουν οι άνθρωποι. Πώς αντέχεται τη μοναξιά? Οι μοναχοί βεβαίως όλων των αιώνων και οπωσδήποτε και ο Γρηγόριος, καταρχάς την ανθρώπινη μοναξιά την δέχονται ως μία παρηγορία του Θεού. Η φυγή από τον κόσμο των μοναχών δεν γίνεται γιατί έχουν κάποια αντίδραση με τον κόσμο ή γιατί δεν θα μπορούσαν να σταθούν στον κόσμο, αλλά γιατί ένας μεγαλύτερος πόθος είναι αυτός που τους ελκύει. Ο Γρηγόριος ήταν παιδί που μεγάλωσε μέσα στα παλάτια. Ο Γρηγόριος ήταν από μία πολύ πλούσια οικογένεια και πολύ επιφανή οικογένεια. Ο πατέρας τους ήταν ο πρόεδρος της Συγκλήτου, δηλαδή στην κορυφή της κοινωνίας της Κωνσταντινούπολεως. Τι ήταν εκείνο που έκανε τον Γρηγόριο όλα αυτά να τα απαρνηθεί και να κλειστεί μέσα στο σπήλαιο? Ακριβώς ήταν ο θείος έρος, θα λέγαμε, αυτή η έλξη του Θεού και αυτή η, πώς λέμε, η κατάπαυση, η καταλλαγή του ανθρώπου με το Θείο, η οποία δημιουργεί στην καρδιά μία απόλυτη ειρήνη. Έχω την εντύπωση ότι ο Γρηγόριος σίγουρα θα δυσκολεύονταν να βγει έστω και τα Σαββατοκύριακα. Αν δεν ήταν η Θεία Λειτουργία και η αγάπη του να μεταδώσει το πνεύμα, το ησυχαστικό στους αδελφούς, τους λαϊκούς, φοβάμαι ότι δεν θα έβγαινε ούτε το Σαββατοκύριακα. Το μυστικό λοιπόν του Γρηγορίου ήταν ακριβώς η κοινωνία με το Θεό. Αυτή η κοινωνία δημιουργεί πληρότητα που αν δεν το έχουμε γευθεί δεν μπορούμε και να το εκφράσουμε. Αλλά όντας αγιορείτης και καταγόμενος από μία γενεά που ήξερε από αυτήν την ησυχαστική ζωή, τολμώ να πω ότι ακριβώς αυτό, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία με τη χάρη του Θεού γεμίζει τον άνθρωπο και του δημιουργεί μια πληρότητα. Βεβαίως δεν ήταν άσαρκος, βεβαίως δεν ήταν άγγελος, ήταν ενσώματι άγγελος. Συνεπώς θα υπήρχε οπωσδήποτε μία δίαιτα, όπως υπάρχει και σήμερα με τους αγιορείτες πατέρες και τους ασκητές. Σίγουρα θα είχαν οπωσδήποτε τον διπυρίτη άρτο, σίγουρα θα είχαν το είδωρ, σίγουρα είχαν τη Θεία Κοινωνία της Κυριακής και να πούμε το εξής, άμα δούμε το γεροντικό, ο Γρηγόριος εφήρμοζε το ασκητικό πρόγραμμα της Σκήτης της Αιγύπτου και εκεί, όπως περιγράφεται μέσα στο γεροντικό από τα Συναξάρια, και εκεί οι πατέρες έτσι ζούσαν. Δηλαδή, όλη την εβδομάδα ήσαν, θα λέγαμε, απομονωμένοι και το Σαββατοκύριακο εξήρχοντο και είχαν την κοινωνία με τους ανθρώπους. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό δεν είναι ένα πρόγραμμα για τους αρχαρίους. Είναι ένα πρόγραμμα για τους τελείους.
Και οπωσδήποτε ο Γρηγόριος είχε φτάσει στα μέτρα της τελειότητας.